Καλεσμένοι από το Σύλλογο της Γαλάτιας, είμαστε εδώ να δώσουμε ενημέρωση στους συμπολίτες μας και να πάρουμε δείγμα σάλιου, να δώσουμε ελπίδα ζωή στα παιδιά με λευκαιμία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συλλόγους που μας καλούν, γιατί με αυτή την κίνησή τους δίνουμε ελπίδα ζωής. Είναι πολύ απλό και εύκολο να σώσουμε ζωές. Δίνουμε δείγμα σάλιου σήμερα σε μια μπατονέτα και αν βρεθούμε συμβατή, με απλό και εύκολο τρόπο από τη φλέβα, όπως δίνουμε αίμα, δίνουμε αρχαιώνα μαυρικά κύτταρα ζωή στην κυριολεξία για τα παιδιά με λευκαιμία. Καλή επιτυχία σε όλες τις διοργανώσεις που κάνουν τα παιδιά και μακάρι να βρεθούν κι άλλοι συμβατοί. Ήδη από το σύλλογό μας σήμερα ενημερωθήκαμε ότι βρέθηκε και ενδέκατο συμβατός. Μια 20χρονη φοιτήτρια από το Βελβεδό. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που ήρθα πρώτη φορά στην περιοχή σας. Περάσαν πολλά χρόνια, αλλά εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που ξαναβρίσκομαι εδώ παρέα με φίλους, γιατί ήδη έχουν έρθει και μου έχουν μιλήσει και με έχουν χαιρετήσει πολλοί φίλοι από την τότε επίσκεψή μου εδώ. Θα περάσουμε πολύ καλά απόψε, ελπίζω. Ο καιρός μας βοηθάει, το κέφι ήδη το έχω δει στα πρόσωπα των ανθρώπων ότι υπάρχει. Εμείς έχουμε πολύ όρεξη και πραγματικά ήρθαμε εδώ για να η βραδιά αυτή να γράψει ιστορία. Ο σύλλογος της, ο πολιτιστικός σύλλογος Γαλάτιας που μας κάλεσε, οφείλω να τον ευχαριστήσω και να το ευχηθώ κάθε καλό στην πορεία του και στο έργο του. Απόψε λοιπόν θα περάσουμε καλά, θα το μάθετε όσοι δεν ήρθατε αύριο και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Είμαι κοντά σε εδώ στην Γαλάτια, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γίνεται χαμός, έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά την αγάπη. Γιατί για την Αμερική πες. Για την Αμερική θυμάμαι να πάω. Τον Οκτώβριο θα κάνει ο ελεγχός ύπος. Θα πω μέσα στο λευκό. Αλλά βέβαια έχουμε εξέλιξη. Τα γεγονότα τρέχουν και περάσουν για όλο τον κόσμο. Εύχομαι να πάνε καλά για τον Οκτώβριο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτική Σύμβολη, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, εκπρόσωποι εμπορικών συλλόγων, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων σήμερα, ο καιρός είναι καλύτερος και έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες και μιλάμε για τον Βαγγέλη Κωνιτόπουλο και την Έφη Θόδη. Είναι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν σηματοδοτήσει την παράδοση ο καθένας ξεχωριστά. Ο ένας στο δημοτικό τραγούδι και ο άλλος στο νησιώτικο. Φιλοξενούμε όμως σήμερα εδώ στο χωριό μας και στο χώρο αυτό και στο σύλλογό μας και έναν σύλλογο, ο οποίος ήρθα πολύ μακριά και είναι ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Δράμας, ο Ορφέας. Και εδώ θέλει ένα χειροκρότημα. Τους ευχαριστούμε που κάνανε τόσα πολλά χιλιόμετρα για να βρίσκονται σήμερα εδώ και επιλέξαμε εμείς αυτή την ημέρα για να περάσουν κι αυτοί όμορφα και καλά. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ένα σημαντικό κομμάτι εδώ που βρίσκεται σήμερα στο χωριό μας είναι και ο Σύλλογος
αιμοδοτών Κοζάνης, γέφυρα ζωής. Εδώ θέλει περισσότερο χειροκρότημα. Πρόεδρε, θέλω να πεις εσύ τα υπόλοιπα. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω καταρχήν το Σύλλογο που μας κάλεσε. Είναι τιμή για το Σύλλογό μας να μας καλούνε σε τέτοιες εκδηλώσεις, να κάνουμε την ενημέρωση που πρέπει και να έχουμε το αποτέλεσμα της σωτηρίας των ανθρώπων που έχουν λευκαιμία. Σήμερα λοιπόν είμαστε καλεσμένοι εδώ από το Σύλλογο να σας ενημερώσουμε ότι πολύ απλά και εύκολα μπορούμε να σώσουμε ζωές. Σήμερα υπογράφεται ένα έντυπο στο στάντ εδώ δίπλα στο Δημοτικό όπως βλέπετε. Σας παίρνουμε με την πατονέτα δείγμα σάλια από το Μάγουλο και αν βρεθείτε συμπατή, όσοι είστε 18 με 50, και αν βρεθείτε συμπατή, τότε από τη φλέβα, όπως δίνουμε αίμα, με απλό και εύκολο τρόπο, δίνουμε 150 περίπου γραμμάρια αρχαιογνωμικά κύτταρα, δηλαδή βγαίνει το αίμα από το χέρι μας, πάει στο μηχάνημα, φυγοκεντρίζεται, το υπόλοιπο κρατιέται τα αρχαιογνωμικά κύτταρα σε ένα σακουράκι, το υπόλοιπο γυρνάει στο άλλο μας χέρι. Περίπου 3 ώρες στη διαδικασία, όσο πίνουμε καφέ και κάνουμε κουσκούς. Αλλά δίνουμε στην κυριολεξία ζωή στα παιδιά που έχουν λευκαιμία και δεν ανταποκρίνουν θεραπεία. Θέλω να πιστεύω, ήδη έχουμε κάνει καλό ξεκίνημα, θέλω να πιστεύω ότι τα 100 δείγματα σήμερα θα είναι λίγα. Σας περιμένουμε για ενημέρωση και να δώσετε ζωή, να δώσετε ελπίδα στα παιδιά με λευκαιμία. Καλή διασκέδαση, να περάσουμε όμορφα όλοι. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Αν πιούμε, με το υπενθυμίζω, Πρόεδρος, δεν πειράζει. Αν φάμε, δεν πειράζει. Μια γαργάρα με νεράκι και ερχόμαστε και δίνουμε δείγμα σάλιου. Δεν μας επηρεάζει το φαγητό και το πιωτό και το τσιγάρο. Το τσιγάρο, βέβαια, εις βάρος ο οποίος καπνίζει. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Μια στηρίζεται το Σύλλογο. Δύο λόγια σήμερα, γιατί είναι σήμερα γιορτή. Είναι διασκέδαση. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβουλίο του Πολιτιστικού Συλλόγου για τις επιλογές που κάνει. Δικαιώνεται και πέρυσι και φέτος. Και τους εύχομαι να συνεχίσουμε. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Μάλλον είναι δεδομένη σήμερα η διασκέδαση. Ευχαριστώ. Από τα γλυκά σωμάτια Oh,
τα κλάματα, κι αρχινώ τα κλάματα. Σγούρε βασιλίκια μου και ποιος με έχουν τότε σαν τη δικιά σ' αγάπη δεν ένιωσα ποτέ. Κύριος με το βιολί είναι ο Στάθης ο Κουμπουλάρης, ο μέγας δάσκαλος του βιολιού από την Ελλάδα. Και είναι από την Άξο. Ο κύριος που παίζει μπάσο είναι ο Γιάννης ο Κωνσταντάς. Όλους τους καλλιτέχνες τους χαιρετάμε, έτσι. Και είναι από τη Χίο. Στο Λαούτο, από την Εύβοια, ο Πέτρος ο Δήμας. Στα Τύμπανα, ο Σάκης ο Παπαδόπουλος, είναι από ένα νησί που δεν το βρέχει η θάλασσα. Πώς γίνεται τώρα αυτό. Γιορτή μας. Σας λέμε μέσα από την καρδιά και μέσα από την ψυχή μας. Και καλωσορίζω από καρδιάς όλους σας έναν έναν. Και από τη διασκέδαση δεν ξέρω κανέναν. Ευχαριστώ όλους και τον κύριο Πρόεδρο και όλους εσάς που μας καλέσατε εδώ και μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε και στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είναι το πρώτο ταξίδι φέτος που κάνουμε στη Βόρεια Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπούμε και να το αποδείξουμε από όλους. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι και ωραία, θα την πάρω για την γυναίκα μου ή για την κόρη μου. Την αυγή η
χαρά. Ένα γλυκό ξημερώμα, πάμε μες στο Αιγαίο. Πάμε για ένα ξημερώμα, πολλά πιο ωραίο. Άμα χαράζεις στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζεις στο Αιγαίο. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, όλο να είμαστε μοναχοί. Πώς θα περνάς να με χωρίς καμιά φορά κι εμένα. Χαλασμός, άντε! Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Τροβολούνε μου το κάνε μια πέτρια πακομμάτι θυμούμε. Δεν πάω στην Αντιπαρό γιατί πετροβολούνε. Δεν πάω πια στην Καλυμνό γιατί γλιστρούν οι πλακές. Και πέφτουν κάτω οι κοπελιές και φαίνονται οι βράγκες. Και πέφτουν κάτω οι κοπελιές και φαίνονται οι βράγκες. Σιγανά και τα πείνα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ, και εγώ. Και για τα ωραία λουλούδια. Τα παραμύθια σου κι όλα τα ψέματα σου.
Τζοπάνι στο κλεδάει κι απ' τη στενή του δε βγαίνει και μαζί μου όλο μένει. Βρε τζοπάνι, βρε τζοπάνι, θα πουλήσεις και τη στάνη, θα πουλήσεις και τη γλίτσα αφού θέλεις πιτσιρίκα. Βρε τζοπάνι, βρε τζοπάνι. Μόνο με καρδούλα μου βαριά σε πόπληγος, εκεί που ήταν το σώμα μου δεν ήταν η καρδιά μου. Εσένα δεν σκεφτόμουν και ήθελα κοντά μου. Σου δανεικά να φέρνεις λαϊκά.